Μακεδονία. Το βασίλειο των Εγών αναδύεται μέσα στον 7ο αιώνα και δυναμώνει μέσα στους επόμενους αιώνες από ισχυρούς βασιλείς του δυναστικού οίκου των Τιμενιδών ή Αργιαδών. Ο μυθικός βασιλιάς Κάρανος επιλέγει τις Αιγές χάρη στο χρησμό της πυθίας. Κατά τον 5ο αιώνα, η δύναμη των Μακεδόνων βασιλέων εδραιώνεται με τη βασιλεία του Αρχελάου, ο οποίος φροντίζει για την πνευματική ανάπτυξη του τόπου. Καλεσμένος του, ο Ευρυπίδης, ο καινοτόμος του Αθηναϊκού Θεάτρου, έρχεται στη Μακεδονία το 408 π.Χ. με σκοπό να κάνει γνωστή την τέχνη του στους εκλεκτούς εταίρους της πρωτεύουσας και να τη διαδώσει στην ενδοχώρα του βασιλείου. Η διαμονή του στη Μακεδονία του έδωσε έμπνευση για να συγγράψει τις Βάκχες, περιγράφοντας, καθώς λέγεται, το οργιώδες τοπίο των Μακεδονικών τεμπών, το χαμένο σήμερα έργο Αρχέλαος και ίσως και την Ιφηγένεια Εναυλίδη. Χάρη στον Ευρυπίδη, λοιπόν, στο τέλος του 5ου αιώνα, εμφανίζεται η θεατρική δράση στο μακεδονικό χώρο, παράλληλα με την εμφάνιση και διάδοσή της σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα πρώτα θέατρα στη Μακεδονία γειτονεύουν με το διοικητικό της κέντρο, τα ανάκτορα των βασιλέων. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπως τους Φιλίππους, βρίσκονται έξω από τα τείχη. Η κατασκευή προσαρμόζεται στις τοπικές ιδιομορφίες του χώρου και στην ανάλογη επάρκεια υλικών. Έτσι, τα εξ ολοκλήρου λίθινα θέατρα είναι δυσέβρετα, ενώ επιλέγεται ως λύση η συμπλήρωσή τους με ξύλο, που υπάρχει άφθονο στη Μακεδονία. Η σκηνή και η ορχήστρα κατασκευάζονται από τοπικό λίθο, ενώ το κύλο είτε λαξευόταν στο μαλακό φυσικό έδαφος ή κατασκευαζόταν με ξύλινα ικριώματα. Πιθανότατα, ο Αρχέλαος μετέφερε την πρωτεύουσα από τις Αιγές στην Πέλα, επιδιώκοντας να ανταγωνιστεί τους Αθηναίους. Ο Αρχέλαος, σύμφωνα με τις γραπτές πηγές και κυρίως τον Θουκυδίδη, οργάνωσε το κράτος στρατιωτικά, φρόντισε για την κατασκευή οχυρώσεων και για τη συγκρότηση των πόλεων με τα πιο εξυγχρονισμένα για την εποχή πολεοδομικά πρότυπα. Αυτό το διάστημα προσκαλεί στο πολυτελές του ανάκτορο στην Πέλα όλη την πνευματική και καλλιτεχνική αφρόκρεμα των Αθηνών. Στην αυλή του Αρχελάου, λοιπόν, είχαν συγκεντρωθεί πολλοί άνθρωποι πνευματικοί από την Νότια Ελλάδα, μεταξύ των οποίων η τραγική Ευρυπίδης, Αγάθων, Παυσανίας, ο ζωγράφος Ζεύξης, ο επικός Χυρίλλος, ο μουσικός Τιμόθεος και πολλοί άλλοι. Αυτοί, λοιπόν, δέχτηκαν στην αυλή του Αρχελάου και κυρίως ο Ευρυπίδης πολύ μεγάλες τιμές, και με το έργο τους συνέβαλαν στην ανάπτυξη της πνευματικής ζωής του τόπου και στην καλλιτεχνική βεβαίως ανάπτυξη. Καθώς δεν γνωρίζουμε αν κτίστηκε θέατρο εξ αρχής στην πρωτεύουσα, ίσως ορισμένα από τα έργα τραγικών που πρωτοανέβηκαν στη Μακεδονία να παίχτηκαν μέσα στο ανάκτορο της Πέλλας, στις τεράστιες εσωτερικές αυλές του, σε ένα στενό κύκλο θεατών, των επιλεγμένων συνοδών του βασιλιά, οι οποίοι απολαμβάνουν ιδιωτικού τύπου παραστάσεις με τη συνοδεία των φίλων και συνδετημόνων τους. Παρόλο που δεν έχουν βρεθεί στοιχεία για τη θέση του θεάτρου στην Πέλλα, η ύπαρξή του θεωρείται σχεδόν βέβαιη σε μια μεγαλούπολη της αρχαιότητας με τόσο μεγάλο πρεπικτήρια και ένα επιβλητικό ανάκτορο που καταλαμβάνει μια έκταση 70 στρεμμάτων. Είναι πιθανόν να στήθηκε γρήγορα ένα πρόχειρο θέατρο με ξύλινα καθίσματα σε ικριώματα στην πλαγιά, νότια του ανακτόρου, εκεί όπου εικάζεται η θέση του θέατρου. Έχουμε άλλωστε και τη μαρτυρία του Πλουτάρχου ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήθελε να επενδύσει το ξύλινο προσκήνιο του θέατρου με χάλκινα ελάσματα, κάτι που η τεχνική
δεν έκαναν αποδεκτό για να μην μειώσουν την ακουστική του χώρου. Μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι φυσικό να αποδεχθούμε ότι στην Πέλα πρέπει να υπήρχε θέατρο όπου δινόντουσαν παραστάσεις οι οποίες είχαν απήχηση όχι μόνο στην ανώτερη κοινωνική τάξη, στον κύκλο του βασιλιά, αλλά και στον λαό, όπως δείχνουν παραστάσεις θεατρικών έργων σε απλά αντικείμενα της καθημερινής ζωής. Σημαντικός αριθμός από θεατρικά αντικείμενα της καθημερινότητας ήρθαν στο φως στην τεράστια και άψογα οργανωμένη αγορά της αρχαίας πόλης, η οποία εκτινόταν νοτιότερα του θεάτρου, καθώς και στα σπίτια της. Πρόκειται για πύληνα ειδόλια που απεικονίζουν σκηνές τραγωδίας, κωμωδίας ή σατυρικού δράματος. Στα καταστήματα της αγοράς βρέθηκαν πύληνες μήτρες, καλούπια, για κατασκευή ανάγλυφων αγκείων, ποτηριών καθημερινής χρήσης. Σε πολλά από αυτά απεικονίζονται σκηνές από θεατρικά έργα, τραγωδίες ή σατυρικά δράματα. Οι παραστάσεις αυτές έδειχναν ζωή από το αρχαίο θέατρο. Πιο συγκεκριμένα, μάλιστα, θεατρικές σκηνές από την Εκάβη του Ευρυπίδη, από σατυρικά δράματα, από την ζωή του Οδυσσέα. Τα αντικείμενα αυτά δεν είναι πλούσια. Είναι φτωχά, απλά, κεραμικά και παράγονταν βιομηχανικά κατά εκατοντάδες. Επισημαίνω το γεγονός ότι η ποιότητα του υλικού δεν είναι για την ανώτατη τάξη. Είναι για τον κόσμο, τους φτωχούς ανθρώπους, τους μεροκαματιάριδες της εποχής εκείνης. Το γεγονός ότι έως τον 1ο αιώνα π.Χ. γνώριζαν και αγαπούσαν το θέατρο όχι μόνο οι εύποροι, αλλά και οι πιο ταπεινοί καθημερινοί άνθρωποι, δείχνει ότι το θέατρο εντάχθηκε γρήγορα στην καθημερινή ζωή των πολιτών και απόκτησε λαϊκό χαρακτήρα. Οι θεατρικές παραστάσεις εντάχθηκαν, παράλληλα με την άσκηση λατρείας στους Ολύμπιους θεούς στο Δίον, την ιερή πόλη των Μακεδόνων, όπου ο Ζεύς έκανε αισθητή την παρουσία του με συχνή κεραυνοβολία. Σε αυτό λοιπόν το τοπίο, το οποίο από την ίδια του τη φύση είναι θεϊκό, οι αρχαίοι Μακεδόνες λάτρεψαν τον Ολύμπιο Δία και έστησαν εδώ το κεντρικό ιερό τους. Τουλάχιστον από τον 5ο αιώνα π.Χ., από τα χρόνια του Αρχελάου, το ιερό αυτό απέκτησε μεγάλη σημασία και όπως είναι φυσικό, οι χώροι θέασης είναι χώροι που συνδέονται με τη λατρεία, με τη συλλογική παρουσία των πολιτών. Οι χώροι θέασης αναπτύχθηκαν γρήγορα, διότι το απαιτούσε το τυπικό της λατρείας, διότι εδώ κάθε χρόνο συνέρεαν οι Μακεδόνες από όλα τα σημεία της χώρας τους για να τιμήσουν τον Ολύμπιο Θεό και επίσης απέκτησε ένα υψηλό γόητρο επειδή εδώ τελούνταν αγώνες Ολυμπιακοί οι οποίοι διευθύνονταν από τους ίδιους τους βασιλείς Μακεδονίας. Επομένως έχουμε ένα προσωπικό ενδιαφέρον της βασιλικής αυλής και έχουμε και ένα γενικό ενδιαφέρον των πολιτών της αρχαίας Μακεδονίας. Ο Αρχέλαος, στο τέλος του 5ου π.Χ. αιώνα, λάμπρινε τα εν δύο Ολύμπια, μια μεγάλη πανήγυρη, η οποία διαρκούσε 9 μέρες, μία μέρα για κάθε μούσα, και φιλοξενούσε θεατρικούς και γυμνικούς αγώνες. Οι γυμνικοί αγώνες διοργανώνονταν στο στάδιο του Δίου, το παλαιότερο έως σήμερα γνωστό κτίριο θεαμάτων σε όλη τη Μακεδονία. Αποκλειστικά χωμάτινο, διαμορφωμένο στο φυσικό έδαφος, κατασκευάστηκε έξω από την πόλη, σε άμεση σχέση με τα ιερά και με το θέατρο. Για την κατασκευή του έγιναν αποχωματώσεις για τη δημιουργία του δυτικού πρανούς και επιχωματώσεις για τη διαμόρφωση του ανατολικού. Επάνω στα πρανή δημιουργήθηκαν, με απλή εξκαφή,
χαμηλές βαθμίδες καθισμάτων. Το δάπεδο της ορχήστρας, της κονίστρας όπως την αποκαλούσαν οι αρχαίοι, είναι κατασκευασμένο από πατημένο ξανθοπό χώμα. Επάνω από αυτό το αρχικό δάπεδο δημιουργήθηκε με την πάροδο του χρόνου ένα δεύτερο δάπεδο πάχους 8 με 10 εκατοστών, το οποίο προέκυψε από την συντήρηση του δαπέδου πριν από κάθε αγώνα, όπου ισιώναν το χώμα που υπήρχε και προσθέταν άλλο για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τους αγώνες. Παρά τη λιτότητα της κατασκευής και την ευτέλεια των υλικών του, ήταν στο σύνολό του μια μνημειακή και συγχρόνως απόλυτα λειτουργική κατασκευή, η οποία επιβαλόταν με το μέγεθός της και την απόλυτη ένταξή της στο περιβάλλον. Αν και περιορισμένη σε έκταση, η ανασκαφή έδωσε πολύτιμα συμπεράσματα για αυτό το εξαιρετικό μνημείο και την τέλεση των γυμνικών αγώνων της Μακεδονίας. Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα της ανασκαφής, ο μεγάλος αριθμός νομισμάτων, στα οποία αντιπροσωπεύονται σχεδόν όλοι οι μεγάλοι Μακεδόνες βασιλείς, από τον Αλέξανδρο τον Πρώτο έως τον Φίλιππο τον Πέμπτο. Το παλιότερο νόμισμα ήταν ένα ασημένιο τετρόβολο του Αλεξάνδρου του Πρώτου, ο οποίος σύμφωνα με τις πηγές έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ολυμπία. Στην ίδια περιοχή συνυπάρχει και το Θέατρο των Κλασικών Χρόνων, στο οποίο βάσει μαρτυριών και επιγραφών τελούνταν σκηνικοί αγώνες, ενώ δεν αποκλείεται να ανεβάστηκαν για πρώτη φορά τα έργα του Ευρυπίδη. Η θέση της κλασικής περίοδου ταυτίζεται με τη θέση του ελληνιστικού θέατρου. Η ύπαρξη αυτού του πρώιμου θέατρου στο Δίο επαληθεύει τις μαρτυρίες από τις πηγές, όπως και από την επιγραφή για την τέλεση σκηνικών αγώνων στην πόλη του Δίου. Με αυτά τα δεδομένα είναι πολύ λογικό να υποθέσουμε ότι τα έργα του Ευρυπίδη Βάκχες και Αρχέλαος, τα οποία έγραψε στη Μακεδονία ως προσκεκλημένους του βασιλιά Αρχέλαου, ότι πρωτοανεβάστηκαν σε αυτό το θέατρο της Ιερής Πόλης των Μακεδόνων. Σχετικά με την έδρα του βασιλείου του Αρχελάου, υπάρχει και μια διαφορετική εκδοχή που υποστηρίζει ότι αυτή δεν ήταν η Πέλα, αλλά η Αιγές. Το βασίλειο στα χρόνια του Αρχελάου έχει έδρα και κέντρο της Αιγές. Πώς το ξέρουμε? Το ξέρουμε από τα αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά κυρίως το ξέρουμε και από τα αφηγήματα των αρχαίων πηγών, γιατί η ιστορία με την Πέλα είναι νεότερο αφήγημα της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, ο Ευρυπίδης έρχεται εδώ, στις Αιγές, στα βουνά των Αιγών, αυτό το πυκνό δάσος των Πιερίων. Είναι ο τόπος που βλέπει τις Μακεδόνισσες να τελούν τα ορφικά και τα διονυσιακά μυστήρια, με τη γνωστή έτσι αρχαιότροπη ζέση που έχουν αυτές. Εμπνέεται τις Βάκχες και όχι μόνο. Στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. η Μακεδονία έμελε να κυριαρχήσει στον ελληνικό κόσμο. Είναι η εποχή του βασιλιά Φιλίππου του Δευτέρου, ο οποίος κατορθώνει να υπερισχύσει των Αθηναίων και των Σπαρτιατών και να ενώσει όλους τους Έλληνες υπό το σκύπτρο του. Η δυναμική ηγεμονία του Φιλίππου του Δευτέρου 356-336 π.Χ. οδήγησε τη Μακεδονία στο απόγειο της δόξας της και σηματοδότησε το πέρασμα της κυριαρχίας στη διεθνή οικονομική και πολιτική σκηνή της εποχής από τους Αθηναίους στους Μακεδόνες. Ο Φίλιππος φροντίζει να δώσει στις Αιγές μια μοντέρνα εικόνα για την εποχή. Κατασκευάζει τείχη, το μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα με τα ιερά, το ιερό της Εύκλειας και πάνω από αυτά το μοναδικό συγκρότημα που αποτελείται από το ανάκτορο και το θέατρο. Το ίδιο το ανάκτορο των Αιγών, τρεις φορές ο Παρθενώνας σε μέγεθος, 12,5 στρέμματα κτίριο, το αρχαίτικο περιστήλιο, ενσωματώνει στην λειτουργία του τα εξής. Το ρόλο της αγοράς, γιατί το μεγάλο περιστήλιο χωράει καθιστούς 3.500 ανθρώπους, δηλαδή ουσιαστικά όλους τους πολίτες των Αιγών πρακτικά. Τη λειτουργία του πριτανείου και των στοών γύρω από την αγορά, γιατί γύρω-γύρω το περιστήλιο περιβάλλεται από ανδρώνες,
χώρους δηλαδή για συμπόσια βασιλικά και ο βασιλικός πότος, το βασιλικό συμπόσιο είναι το κέντρο της πολιτικής ζωής στη Μακεδονία, το ξέρουμε και από τις αρχαίες πηγές και στην πρόσωψη, μια εντυπωσιακή πρόσωψη με διόροφες στο έσω που είναι η δικαστική λειτουργία από τη μια και η λειτουργία, η φιλοσοφική της συζήτησης και της ανάπτυξης των πνευματικών ενδιαφερόντων από την άλλη στο Α, όλο αυτό μόνο ένα σκαλοπάτι ψηλό, ανοιχτό σε όλους, εξόχως δημοκρατικό, προσπελάσιμο και προσβάσιμο. Δίπλα στο Ανάκτορο κατασκευάζεται το Θέατρο των Εγών, ένας τόπος που δεν φιλοξενεί μόνο παραστάσεις, αλλά γίνεται η αφορμή να επικοινωνήσει ο βασιλιάς με τους υπηκόους του μέσω αναγνώσεων επιστολών διαταγμάτων. Το συγκρότημα αυτό αποτελεί έναν ιδιαίτερο δημόσιο χώρο που αφορούσε τόσο τη βασιλική εξουσία όσο και την κοινωνική ζωή και αποδεικνύει ότι το θεατρικό οικοδόμημα στη Μακεδονία ήταν ένας βασικός χώρος επικοινωνίας ανάμεσα στους βασιλείς και το λαό. Ανάκτορο θέατρο, ιερό, στον ίδιο άξονα, στο ίδιο ουσιαστικά οικοδομικό τετράγωνο, τι μας δείχνει το σχεδιασμό, τη σύνδεση του πόλου της απόλυτης εξουσίας, της διοικητικής, πολιτικής, δικαστικής και θρησκευτικής, με το κέντρο του πολιτισμού και των τεχνών και έτσι εγγενιάζεται αυτό το pattern, το μοντέλο που θα φύγει από τη Μακεδονία και θα πάει στην Αλεξάνδρεια, θα πάει στο Πέργαμο, θα πάει στην Αντιόχεια, θα σφραγίσει την εικόνα όλων των βασιλικών πόλεων, που είναι πολλές και μεγάλες, της ελληνιστικής οικουμένης. Χρονολογημένο γύρω στο 340 π.Χ., το Θέατρο των Εγών είναι ένα από τα λίγα θέατρα που σώζουν τη θέση του βωμού του Διόνυσου στο κέντρο. Το θέατρο αυτό είναι, θα λέγαμε, η πρώτη θεατρική εγκατάσταση που μπορεί να βεβαιωθεί στο βασίλειο της Μακεδονίας. Υπάρχει μία ιδιαίτερη διαμόρφωση που νομίζω ότι έχει σχέση με το Ανάκτορο. Η Ανατολική Πάροδος, που είναι εδώ δίπλα μας, έχει μία διαμόρφωση αυλής. Και εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει με τη σύνδεση με το Ανάκτορο. Η είσοδος του Ανακτόρου είναι από την ανατολική πάλι πλευρά, όπως και με έναν δρόμο που ανεβαίνει από το Ιερό της Εύκλειας. Αυτή η διαμόρφωση της αυλής είχε να κάνει με τη σύνδεση των κτηρίων με το θέατρο. Η πολύ μεγάλη ορχήστρα του θεάτρου είναι ένα ακόμα πολύ εντυπωσιακό γνωρισμά του και ενδεχομένως συνδέεται με τον πολιτικό ρόλο του θέατρου. Άλλωστε τα θέατρα σε όλη την Ελλάδα σχετίζονται και με τις πολιτικές δραστηριότητες κάθε τόπου. Τα θέατρα έχουν έναν πολύ βασικό πολιτικό ρόλο. Άλλωστε το ίδιο το θέατρο και σαν δραματουργία ήταν ουσιαστικά, ακόμη και όταν ήταν ντυμένο με το μύθο, ήταν έκφραση της πολιτικής σκέψης, της σύγχρονης πολιτικής σκέψης. Ο Ευρυπίδης μπορεί να γράφει για το Θησέα ή για τη Φέδρα ή για τον Τροϊκό Πόλεμο, αλλά μέσα από αυτά βγάζει την σύγχρονη πολιτική σκέψη. Το ίδιο ακόμη και ο ιερός Εσχύλος που χρησιμοποιεί το μύθο. Το θέατρο είναι ένα στοιχείο της δημοκρατίας. Η βασιλεία δεν έχει τα χαρακτηριστικά των ανατολικών χωρών, μια δεσποτική βασιλεία. Και το βλέπουμε και στην τέχνη και στο πώς δημιουργούνται οι πόλεις. Η συνέβρεση δημοκρατικών και βασιλικών συστημάτων πολιτείας συναντιόνται στη δραματουργική τέχνη, που για την αρχαιότητα είναι ο καλύτερος λόγος για μια κοινωνία. Το θέατρο συνδέεται με το τέλος της βασιλείας του Φιλίππου, καθώς σε αυτό βρήκε τραγικό θάνατο, δολοφονημένος από τον Παυσανία. Σαν η μοίρα να σχεδίασε μια τραγωδία. Είναι Σεπτέμβρης του 336,
Ο Φίλιππος είναι εκλεγμένος ηγεμόνας όλων των Ελλήνων και παίρνει αφορμή τους γάμους της κόρης του για να κάνει μια πρωτόφαντη γιορτή. Μέσα σε αυτό το χώρο έρχονται οι πόλεις του Νότου και το στεφανώνουν με χρυσά στεφάνια και οι Αθηναίοι μεταξύ των άλλων. Την τελευταία μέρα λοιπόν, ξέρουμε από το Διόδωρο, μέσα στο θέατρο έχει κάτσει το ακροατήριο, είναι οι πολίτες και οι φιλοξενούμενοι του βασιλιά, είναι η πομπή με 12 νέους οι οποίοι μεταφέρουν τα 12 γάλματα των θεών, 13ο το δικό του, ο Φίλιππος πια έχει κερδίσει μια θέση στον Όλυμπο, ως απόγονος του Ηρακλή, άρα εξαίματος απόγονος του Δία, διογενής βασιλεύς, όπως η βασιλής του Ομηρικού Έπους, πάει πομπή μπροστά με αυτόν Ισόθεο και πίσω έρχεται ο ίδιος, λευκό ημάτιο, αόπλος, χωρίς σωματοφυλακή, με το χρυσό στεφάνι στο κεφάλι, μπαίνει στην ορχήστρα και τον σκοτώνει ο δολοφόνος. Εκεί ο Φίλιππος συναντάει τη μοίρα του. Ο 20χρονος γιος του, Μέγας Αλέξανδρος, ανέλαβε δυναμικά αμέσως μετά το θάνατο του πατέρα του τη διεξαγωγή της εκστρατείας εναντίον των Περσών εξ ονόματος όλων των Ελλήνων και καταφέρνει να εγκαθιδρύσει την πρώτη μεγάλη κοσμοκρατορία με την οποία θα διαδώσει τα επιτεύγματα του ελληνικού πολιτισμού μέχρι τα βάθη της Ασίας. Το θέατρο εξακολουθεί να ακμάζει κατά τους πρώιμους και ελληνιστικούς χρόνους, όταν μετά την επιστροφή των εταίρων από την εκστρατεία στην Ασία εισέρευσε πλούτος στη Μακεδονία. Ακολούθησαν οι βασιλείες του Αντιγόνου Γονατά και του Δημητρίου του Δευτέρου, που εξασφάλισαν για πολλά χρόνια ειρήνη, ηρεμία και ευημερία στην περιοχή, απαραίτητες προϋποθέσεις για να ανθίσει η θεατρική τέχνη. Στην πόλη όπου ο μεγάλος φιλόσοφος και δάσκαλος του μεγάλου Αλεξάνδρου Αριστοτέλης επέλεξε να ιδρύσει τη σχολή του, συναντάμε ένα ακόμα θέατρο. Το σχετικά μικρό θέατρο της Μίεζας, χωρητικότητας περίπου 1500 ατόμων, σώζει την κύρια φάση του, η οποία χρονολογείται στα ύστερα ελληνιστικά χρόνια, στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π.Χ. Διέθετε χωμάτινη ορχήστρα και διόροφη σκηνή, από την οποία σώζεται και το προσκήνιο. Το θέατρο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό αρχιτεκτονικό παράδειγμα μεταβατικού θεατρικού τύπου από το ελληνικό στο ρωμαϊκό, καθώς συνδυάζει στοιχεία και των δύο. Χαρακτηριστικά του ελληνικού θέατρου είναι το προσκήνιο με τους ημικίονες, η έλλειψη κάλυψη των παρόδων με θύρες ή με καμάρες, η τοποθέτηση του θεάτρου πάνω σε ένα χαμηλό λόφο, ενώ χαρακτηριστικά ρωμαϊκών θεάτρων είναι η τοποθέτηση των αναλυματικών τείχων σε παραλληλία με το κτίριο της σκηνής και η διάταξη της ορχήστρας σε ημικύκλιο. Είναι ένας μεταβατικός τύπος, έχει ανάλογα στοιχεία με θέατρο όπως για παράδειγμα της Μαρόνιας και σε άλλες περιοχές στην κάτω Ιταλία, που χρονολογούνται γύρω στο 100 π.Χ. στα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ. Κατά τις ανασκαφές βρέθηκαν επίσης και κινητά ευρήματα, πύληνα ομοιώματα φαλών που χρησιμοποιούνταν σύμφωνα με τις επιγραφές στις φαλοφορίες Σεβέρια και Μίεζα, δίνοντας το χώρο και λατρευτικό περιεχόμενο εκτός από θεατρικό. Επομένως, η ύπαρξη των πύληνων φαλών πιθανολογείται ότι σχετίζεται με δρόμενα λατρευτικά που έχουν σχέση με τη λατρεία του Διονύσου, ο οποίος ήταν ο θεός προστάτης του θεάτρου και των ηθοποιών. Ένα από τα πιο σύγχρονα θέατρα της εποχής ήταν το Ελληνιστικό Θέατρο του Δίου, που κατασκευάστηκε σε τεχνητή πλαγιά εκτός τυχών της πόλης και αποτελεί μία εκ βάθρων ανακαίνιση του κλασικού θέατρου. Το νέο αυτό θέατρο, χωρητικότητας 7.000 έως 8.000 ατόμων,
επιδεικνύει εντυπωσιακά τεχνικά επιτεύγματα. Μία από αυτές τις ιδιαιτερότητες είναι ότι είναι χτισμένο σε ένα σχεδόν επίπεδο αρχικά έδαφος με την δημιουργία του κύλου με επίχωση. Μια δεύτερη καινοτομία είναι ότι τα καθίσματα δεν είναι μαρμάρινα ή από πορόλιθο, όπως κατά κανόνα συμβαίνει στα ελληνικά θέατρα, αλλά είναι κατασκευασμένα από μεγάλες πλίνθους. Κατά την ανασκαφή της ορχήστρας εντοπίστηκε χαρόνια κλίμακα, δηλαδή υπόγειος διάδρομος με δύο θαλάμους στα άκρα του, έναν κάτω από το προσκήνιο και έναν περίπου στο κέντρο της ορχήστρας. Ο διάδρομος αυτός, όπως είναι γνωστό, χρησιμοποιούνταν για την εμφάνιση των χθόνιων θεών και των φαντασμάτων. Η τεχνογνωσία, η οποία δημιουργήθηκε από την εποχή του Αρχέλαου και του Ευρυπίδη έως το δεύτερο μισό του 3ου π.Χ. αιώνα, αξιοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το σχεδιασμό του ελληνιστικού θεάτρου, το οποίο φιλοξενεί πρωτοποριακές θεατρικές κατασκευές. Δύο μεγάλοι πεσοί δημιουργούσαν τη Βασίλειο Θύρα, ώστε να στηρίζεται η εξέδρα του Θεολογίου, όπου εμφανίζονται οι θεοί για να συνομιλήσουν με τους θνητούς. Ο ένας, χάρη στην εσωτερική σκάλα, θα επέτρεπε στους υποδιόμενους θεούς να ανεβαίνουν στο Θεολογείο χωρίς να φαίνονται από τους θεατές. Ο δεύτερος έδινε τη δυνατότητα στήριξης ενός ανυψωτικού μηχανισμού για τη μεταφορά στον αέρα θεών και ηρώων. Οι περίακτοι χρησιμεύαν για την αυτόματη αλλαγή του σκηνικού στη διάρκεια της παράστασης. Τα ανοίγματα των τριών θυρών θα καλύπτονται με ζωγραφισμένους πίνακες ή καλύτερα υφάσματα, τα οποία μπορούν να στηρίζονται και να ξετυλίγονται το ένα μπροστά από το άλλο κατά τη διάρκεια της παράστασης, αλλάζοντας σκηνικό. Στο βόρειο τμήμα της σκηνής βρέθηκε στη θέση του ένας γωνιόλιθος για τη στήριξη μιας κατασκευής που θα ήταν πάνω από τη στέγη για να είναι ορατή από τους θεατές. Θα μπορούσε να είναι το κεραυνοσκοπείο, το οποίο περιγράφει ο Πολυδεύκης ως υψηλή περίακτο. Κατακόρυφα ξύλινα υποστηλώματα θα μπορούσαν να λειτουργούν ως οδηγοί για ένα είδος αυλαίας. Ενώ τον 4ο και 3ο π.Χ. αιώνα η θεατρική δραστηριότητα εντοπίζεται σε Πέλα, Αιγές, Όλυνθο, Αμφίπολη, στα ρωμαϊκά χρόνια η θεατρική δράση μετατοπίζεται. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το κράτος του διαιρέθηκε σε 4 μεγάλα βασίλεια, της Αιγύπτου, της Περγάμου, της Συρίας και της Μακεδονίας. Καθώς αλλάζουν τα κέντρα εξουσίας, αλλάζουν χώρο δράσης και οι καλλιτέχνες. Άνθηση της θεατρικής τέχνης κατά τον 2ο και 1ο αιώνα π.Χ. και στους 4 αιώνες της Αυτοκρατορίας, εντοπίζεται σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας, όπως είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Θεσσαλονίκη, η πρωτεύουσα του κοινού των Μακεδόνων Βέρεια και η ιερή πόλη των Μακεδόνων το Δίον. Ρωμαϊκού τύπου θέατρο έχει αποκαλυφθεί στο Δίον, έξω από τα τείχη της πόλης, στην περιοχή του Ιερού του Διός. Πρόκειται για ένα ανοιχτό θέατρο με κύλο και ιδιότυπο σκηνικό οικοδόμημα. Το θέατρο λοιπόν αυτό αποτελείται από το κύλο, την ορχήστρα και τη σκηνή. Το κύλο υποβαστάζεται από 14 σφινοειδείς καμαροσκεπείς χώρους, πάνω στους οποίους στηρίζονται τα εδόλια, τα οποία υπολογίζεται ότι ήταν 24 σειρές. Το κύλο χωρίζεται σε 4 κερκίδες με τη βοήθεια 3 κλιμάκων. Στο κάτω μέρος του υπάρχει ένα πόδιο από μαρμάρινους ορθοστάτες, το οποίο έχει ένα ύψος περίπου 1 μέτρο, λίγο λιγότερο από 1 μέτρο. Και αυτό το πόδιο περικλεί την ορχήστρα, η οποία έχει σχήμα πετάλου. Ανατολικά της ορχήστρας βρίσκεται η σκηνή, το σκηνικό οικοδόμημα, το οποίο έχει και ένα προσκήνιο, ευρήματα, όπως αρχιτεκτονικά μέλη ή γλυπτά,
μας δίνουν μια εικόνα του πλούσιου διακόσμου της σκηνής. Υπήρχαν ορθομαρμαρώσεις, υπήρχαν ανάγλυφα με φυτικό διάκοσμο και αγάλματα. Έχουν σωθεί τμήματα ενός θωρακοφόρου και ενός αγάλματος ερμή. Το θέατρο χρονολογείται στο 2ο αιώνα μετά Χριστόν και φιλοξενούσε 5.000 άτομα. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη που ιδρύθηκε το 315 π.Χ. από τον Γάσανδρο προς τιμήν της ετεροθαλούς αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, διέθετε θέατρο, κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, η θέση του οποίου ακόμη δεν έχει εντοπιστεί. Ίσως βρισκόταν στις υπόρειες του υψώματος της Άνω Πόλης ή ήταν σε συσχετισμό με το ελληνιστικό ανάκτορο που έχει εντοπιστεί στην περιοχή του σημερινού Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Ωστόσο έχει ανασκαφτεί τη δεκαετία του 90 το θέατρο στάδιο της πόλης με πλάτος 100 μέτρων. Το θέατρο στάδιο, στο σημείο όπου προγενέστερα μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος και αργότερα οικοδομήθηκε το ανάκτορο του Γαλέριου, φιλοξένησε μονομαχικούς αγώνες και θηριομαχίες, αθλητικούς, μουσικούς και σκηνικούς αγώνες στα πλαίσια των τετραετών πυθίων, όπως μαρτυρούν οι επιγραφές. Το Θέατρο Στάδιο είναι ένα τεράστιο θεατρικό οικοδόμημα που φτάνει, ξεκινάει από την Οδό Απελού, δηλαδή περίπου από την πλατεία Ναυαρίνου και φτάνει μέχρι την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, είχε δηλαδή το μήκος ενός σταδίου και εκεί γινόταν τέτοιου τύπου παραστάσεις. Στους ρωμαϊκούς χρόνους και ιδίως κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, η λειτουργία και ο χαρακτήρας του θεάτρου αλλάζουν. Την κλασική και ελληνιστική εποχή, το θέατρο είχε ένα θρησκευτικό, εκπαιδευτικό, πολιτικό και δημοκρατικό χαρακτήρα. Απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών που απαρτίζουν την κοινότητα και είναι ενταγμένο στον ετήσιο κύκλο των εργασιών και των εορταστικών εκδηλώσεων. Είναι ανοιχτό και λαϊκό. Το κύλο έχει το μέγεθος που χρειάζεται για να μπορούν να παρακολουθούν τις θεατρικές παραστάσεις όλοι οι πολίτες, χωρίς διακρίσεις οικονομικές ή κοινωνικές. Στους ρωμαϊκούς χρόνους δημιουργούνται πολλά κλειστά θεατρικά κτίρια μέσα στις πόλεις, τα οδεία, σε γειτνίαση με πολυσύχναστους χώρους. Από τη μελέτη των μέχρι σήμερα γνωστών οδείων βγαίνει το συμπέρασμα ότι η ειδική λειτουργία των ρωμαϊκών οδείων δεν ήταν σκηνική, αλλά κοινωνική. Τα οδεία ήταν τα στεγασμένα θεατρικά κτίρια της κοινωνικής ελίτ της εποχής των αυτοκρατόρων και μετά, στα οποία δίνονταν μουσικές παραστάσεις, παραστάσεις όλων των ειδών του θεάτρου και ιδίως της παντομίμας, η οποία εξελίχθηκε παράλληλα με την εξέλιξη των οδείων. Σε αυτά συγκεντρωνόταν η υψηλή κοινωνική τάξη της ρωμαϊκής κοινωνίας, η οποία ήθελε τα δικά της θέατρα. Ιδίως μετά τη μετατροπή των περισσότερων ανοιχτών θεάτρων σε αρένες, για να μπορεί να παρακολουθεί, ακόμη και με κακές καιρικές συνθήκες, εκλεπτισμένες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Οδεία εμφανίζονται σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας. Μετά την επικράτηση των Ρωμαίων, η Μακεδονία αποτέλεσε οριστικά επαρχία του Ρωμαϊκού κράτους με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στα μέσα του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, ένα εγγεγραμμένο βουλευτήριο οδείο, χωρητικότητας περίπου 400 ατόμων, κοσμεί το κεντρικό τμήμα της Ανατολικής Πτέρυγας της Ρωμαϊκής Αγοράς. Το οδείο είναι ένα κτίριο ειδικής λειτουργίας. Έχει βέβαια μια μακρά ιστορία. Προέρχεται, λέγανε πολλοί επιστήμονες, από τα τελεστήρια, από το τελεστήριο της Ελευσίνος. Ωστόσο, έχει μια πολύ μεγάλη και συχνή χρήση κατά τη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων και έχουμε πάρα πολλά οδεία στην εποχή αυτή. Συνήθως τα οδεία λειτουργούσαν και ως βουλευτήρια.
δηλαδή ως χώροι όπου συγκεντρώνονταν η Βουλή της κάθε πόλης για να πάρει τις αποφάσεις για την πόλη. Το Οδείο ήταν ένα στεγασμένο κτίριο. Αυτή είναι και η βασική διαφορά των Οδείων από τα ανοιχτά θέατρα. Έχουν πάντοτε μία στέγη και λειτουργούν ακουστικά με μία αυτονομία. Είναι δηλαδή τα ίδια σαν μουσικά όργανα. Το Οδείο έχει ελλειψοειδή ορχήστρα και 6 σειρές ειδωλίων, κτισμένες από αργολιθοδομή και επενδυμένες με μάρμαρο. Η πρόσβαση στο Οδείο για τους θεατές και τους καλλιτέχνες γινόταν από 5 μαρμάρινες θύρες. Η ιδιαιτερότητα αυτού του Οδείου είναι ότι έχει ένα πολύ υψηλό πόδιο ανάμεσα στην ορχήστρα και στις κερκίδες των θεατών. Κατά τις ανασκαφές διαπιστώθηκε πως το Οδείο κτίστηκε πάνω σε ένα άλλο παλαιότερο που χρονολογείται στα μέσα του 2ου αιώνα και μικρότερο, καθώς υπήρξε η ανάγκη να μπορεί να φιλοξενεί περισσότερο κόσμο. Η Θεσσαλονίκη, ξέρουμε από τις πηγές ότι είναι μια πολυπληθής πόλη στα χρόνια αυτά, βρίσκεται στα χρόνια της μεγαλύτερης της ακμής, μολονότι γενικά η αυτοκρατορία δεν βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ακμή με τους στρατιωτικούς αυτοκράτορες. Επομένως, έπρεπε να βρουν μία λύση αρχιτεκτονική ώστε να χωρέσουν ένα μεγαλύτερης χωρητικότητας κτίριο σε έναν προκαθορισμένο χώρο. Ήταν ένας χώρος όπου παρέχονταν πλούσια θεάματα, απαγγελίες, αποσπασματικά τμήματα θεατρικών έργων, διάφοροι μίμοι και παντόμιμοι, όλα αυτά που είχαν σχέση με τις μουσες, οι οποίες ήταν και απεικονισμένες στη σκηνή του με τα γάλματά τους. Στους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους, στο 2ο και 1ο αιώνα, καθώς τα Οδεία εμφανίζονται πλέον και κοντά σε αγορές ή λουτρά, τα θεάματα γίνονται μέρος της καθημερινότητας των κατοίκων της πόλης. Το Οδείο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε άμεση σχέση με την αγορά και με τις θέρμες, αποτελώντας ένα ενιαίο σύνολο. Μάλιστα, η είσοδος που ένωνε το Οδείο με τις θέρμες επέτρεπε τη διέλευση ηθοποιών και θεατών, δίνοντας ποικίλες δυνατότητες χρήσης στο χώρο. Επομένως, υπήρχε το ενδεχόμενο να παρακολουθούσαν παραστάσεις ή να συμμετείχαν σε συναθρήσεις διάφοροι που έρχονταν από την αγορά, αλλά και θαμώνες του λουτρού, που θα είχαν ενδεχομένως και την ανάλογη περιβολή που επέβαλε η κυκλοφορία τους μέσα στο λουτρό, με μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από τη μέση τους ή με ένα ημάτιο πρόχειρα ριγμένο πάνω τους. Μπορούσαν έτσι, με τον τρόπο αυτό, να διεξαχθούν εκδηλώσεις όπου το δημόσιο με το ιδιωτικό συμφύρονταν. Το λουτρό που έχει ανασκαφεί στην νοτιοανατολική γωνία της ρωμαϊκής αγοράς της Θεσσαλονίκης χρονολογείται στο τέλος του 3ου αιώνα, σε μια εποχή που στο σημείο δεν υπήρχε οργανωμένος πολεοδομικός ιστός. Τα λουτρά της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής εποχής θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν ένα είδος καφενείου της εποχής. Δηλαδή, οι πλούσιοι ευυπόληπτοι άνδρες περνούσαν πάρα πολλές ώρες σε αυτά, σχεδόν καθημερινά, όπου εκεί συναντούσαν τους φίλους τους και φυσικά έκαναν ένα μπάνιο το οποίο είχε και μια ολόκληρη τελετουργία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα του ελληνιστικού αυτού βαλανίου, που χρονολογείται στο τέλος του 3ου αιώνα π.Χ. Πρόκειται για μια μεγάλη ποσότητα αγγείων, ενδεικτικών των πλούσιων γευμάτων που τελούνταν, αλλά και για μια σειρά από πύλινες μάσκες κομμωδίας σε φυσικό μέγεθος. Τα προσωπία αυτά εγείρουν ένα καινούριο θέμα σχετικά με τους χώρους και τους τρόπους διεξαγωγής των θεατρικών παραστάσεων. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια όλης αυτής της τελετουργικής διαδικασίας του λουτρού παρέχονταν και άλλου τύπου διασκεδάσεις, όπως παραδείγματος χάρη μπορεί να γινόταν μικρές παραστάσεις μίμων, μιμίαμβων, μπορεί να γινόταν μικρές απαγγελίες φορώντας αυτές τις μάσκες, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί για πρώτη φορά βρίσκουμε τέλεση θεατρικών γεγονότων ή παραστάσεων ή έστω μικρό σκέτς σε χώρο που δεν είναι θεατρικός.
ένα νέο πυρήνα ζωής για την κοινωνική ελίτ των αυτοκρατορικών χρόνων, αποτελούσε και το οψιμότερο κτίριο του αρχαίου Δίου, το Ρωμαϊκό Οδείο Δίου, το οποίο ανήκει στο συγκρότημα των Μεγάλων Θερμών. Κτισμένο δίπλα στο Φόρουμ, στο τέλος του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, λειτουργούσε ως μια στεγασμένη θεατρική αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για 400 περίπου θεατές, στην οποία πραγματοποιούνταν διάφορες εκδηλώσεις, όπως απαγγελία, μουσική, χορός, μικρές θεατρικές παραστάσεις, παντομίμα, διδασκαλία κλπ. Πρόκειται για μια ορθογωνική εξωτερικά αίθουσα διαστάσεων 19,5 επί 28,5 μέτρα περίπου, η οποία καλύπτονταν με εξήλινη στέγη. Ένας ισχυρός περιμετρικός τείχος, ο οποίος έδινε την εξωτερική ορθογωνική μορφή στο κτίριο, χρησιμεύει για τη στήριξη των ζευτών της στέγης και παράλληλα παραλάβανε τις οθήσεις από το κύλο μέσω αντιρρίδων, το πλάτος των οποίων ποικίλει ανάλογα με το μήκος τους. Το κύλο αποτελείται από δύο ισχυρούς δακτυλίους, οι οποίοι ενώνονται μεταξύ τους με ακτινοτά διατεταγμένους τείχους, επάνω στους οποίους στηρίζονται σφινοειδείς καμάρες. Επάνω σε αυτές τις σφινοειδείς καμάρες ήταν κατασκευασμένα τα καθίσματα, καθώς και οι σκάλες, τα κλιμακοστάσια, τα οποία ήταν κατασκευασμένα από πλίνθους. Από ανασκαφικά δεδομένα προκύπτει με βεβαιότητα ότι τα καθίσματα, όπως και η ορχήστρα, ήταν επενδεδημένα με ξύλο για τη βελτίωση της ακουστικής του οδείου. Στην περίμετρο του κύλου υπήρχε μαρμάρινη κυονοστοιχεία, η οποία θα συνέβαλε στη στήριξη της στέγης, αλλά και στην αναβάθμιση της αισθητικής του χώρου. Όμως ο πρωταρχικός λόγος ύπαρξής της σχετίζεται με τη βελτίωση της ακουστικής του χώρου. Αν δεχτούμε πως τα διαστήματα της κυονοστοιχίας τοποθετούσαν υφάσματα ή δερμάτινα πετάσματα, η αίθουσα, αν και ορθογώνια, μετατρεπόταν σε ημικυκλική, αποκτώντας ιδανικές συνθήκες ακουστικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη στήλη του τάφου ενός ξυλουργού στο Δίον, η οποία χρονολογείται από τη Ρωμαϊκή εποχή, είναι χαραγμένος ένας κανόν μαζί με τα υπόλοιπα εργαλεία της δουλειάς του. Το μέτρο αυτό αποδείχθηκε ότι δεν είναι μια απλή απεικόνηση, αλλά ένας πραγματικός δωρικός πύχης σε κλίμακα ένα προς ένα, ενώ οι γενικές διαστάσεις του οδείου είναι ακέραια πολλαπλασία αυτού του πύχη. Η έρευνα έκανε σαφές ότι για το σχεδιασμό του οδείου χρησιμοποιήθηκαν γεωμετρικές χαράξεις και ειδικότερα ένας συνδυασμός των χαράξεων με εγγεγραμμένα τετράγωνα ή εγγεγραμμένα ισόπλευρα τρίγωνα, που αναφέρει ο Βιτρούβιος για τα ελληνικά και τα ρωμαϊκά θέατρα αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις πηγές, και η Βέρεια διέθετε ρωμαϊκό θέατρο ή οδείο, από τα οποία σώζονται ελάχιστα κατάλοιπα. Την ίδια εποχή εισέρχονται νέα είδη θεαμάτων που επικρατούν σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Τα παλαιότερα θέατρα μετασκευάζονται για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των καινούριων τύπων διασκέδασης του κοινού, τις θηριομαχίες και τις μονομαχίες. Οι τελευταίες ημέρες δόξας της Μακεδονίας είναι κατά την εποχή της Τετραρχίας, αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν αποτέλεσε μια από τις τέσσερις έδρες της διηρημένης στα τέσσερα τμήματα αυτοκρατορίας. Η Θεσσαλονίκη έγινε τόπος κατοικίας του τετράρχη Γαλέριου, ο οποίος μερίμνησε για την ανέγερση ενός μεγαλειώδους ανακτορικού συγκροτήματος. Τότε η Θεσσαλονίκη αποκτά άλλο ένα μεγάλο κτίριο θεαμάτων, τον υπόδρομο. Το οικοδόμημα, χωρητικότητας πάνω από 15.000 ατόμων, εντάχθηκε στο ανατολικό τμήμα του Ανακτόρου και συνδυάστηκε με τις διοικητικές και πολιτικές λειτουργίες του. Το Ανάκτορο επικοινωνούσε με τον υπόδρομο μέσω ενός θεωρίου για άμεση πρόσβαση του αυτοκράτορα σε αυτόν.
στο κτίριο αυτό συγκεντρώνονται τα πλήθη των Θεσσαλονικαίων για να παρακολουθήσουν τα αγαπητά σε όλη την επικράτεια της αυτοκρατορίας θεάματα, τις υποδρομίες και τις αρματοδρομίες. Το μέγεθος του μεγαλειώδους αυτού κτιρίου θεαμάτων διαγράφεται στη σημερινή πλατεία υποδρομίου, ενώ οι θέσεις των κερκίδων των θεατών ιχνηλατούνται κάτω από τις σειρές των πολυκατοικιών περιμετρικά. Από τα ρωμαϊκά χρόνια και μετά, έχουμε μια μετεξέλιξη του θεατρικού φαινομένου. Έτσι λοιπόν έχουμε πολύ διαφορετικά είδη την εποχή αυτή και βέβαια στη συνέχεια, αμέσως μετά, έχουμε πολλές παρελάσεις, έχουμε επιδείξεις αγρίων ζώων που πηγαίνουν στην Ασία και φέρνουν και αυτό το κάνουν ως σόου μέσα στα θέατρα πολλές φορές. Έχουμε σε μεγαλύτερα θέατρα και σε θέατρα στάδια ή σε υποδρόμους θηριομαχίες και μονομαχίες. Είναι έκδηλο πως η θεατρική τέχνη στη Μακεδονία εναρμονίστηκε πλήρως με τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της κάθε εποχής και εξελίχθηκε κατά το πέρασμα των χρόνων. Από τα ξύλινα θέατρα φτάσαμε στις πρωτοποριακές κατασκευές και τα καινοτόμα επιτεύγματα. Από τις αυλές των βασιλικών ανακτόρων περάσαμε σε παραστάσεις σε δημόσια κτίρια. Από το λόγο που πρωταγωνίστησε στην κλασική εποχή, περάσαμε στα θεάματα και στην ανάγκη εντυπωσιασμού των αυτοκρατορικών χρόνων. Υπάρχουν όμως σημεία που παρέμειναν αναλύωτα. Η εσωτερική επιτακτική ανάγκη των Μακεδόνων για έκφραση και η μοναδική ιδιότητα του θεάτρου να συνδυάζει το θρησκευτικό με τον εκπαιδευτικό ρόλο και τον πολιτικό με το δημοκρατικό χαρακτήρα. Να αποτελεί καθρέφτη της κοινωνίας που αντικατοπτρίζει όλες τις εκφάνσεις της.